Μένουμε στο θέμα. Καλησπέριζω τον διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο. Κύριε Δρούγο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τα εξοπλιστικά. Βλέπουμε μια δυστοκία διαρκείας, πολύμηνη πια, στην ελληνική κυβέρνηση και για τους Ισραηλινούς πυράβλους και για τις κορβέτες. Υπάρχει και μια φημολογία, δεν ξέρω αν τρέχει κάτι σε σχέση με το εάν μας ζητείτε ή αν πιεζόμαστε να στείλουμε από την Κρήτη στην Ουκρανία τους S-300. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε τον Ερντογάν, τρεις μόλις μέρες μετά την αποκάλυψη της συνάντησης των εξαπορήτων Μητσοτάκη-Ερντογάν στις Βρυξέλλες, να λέει ότι θα πάρει και θα φτιάξει πολλούς πυράβλους Ταϊφούν. Μιλάω για τους περίφημους πυράβλους με τους οποίους ο ίδιος είπε ότι μπορεί να βομβαρδίσει το κέντρο της Αθήνας. Γιώργο, να τα πιάσουμε όλα γιατί είναι σοβαρά. Τα τρία θέματα του Κισεα, θα σου πω κι άλλο ένα τέταρτο το οποίο είναι σημαντικό, περίπου το ανέφερες, και μετά θα έρθω στα Μενέντες, Ερντογάν κλπ. Πρώτα απ' όλα, το Κισεα σήμερα είχε κατά βάση τρία θέματα. Ένα ήταν το μεταναστευτικό, τι ακριβώς ισχύει, πώς είναι τα πράγματα από το Τριεθνές του Εύρου μέχρι το Δέλτα του Εύρου, κυρίως δηλαδή φράχτης κτλ. Και βεβαίως και στα νησιά. Νομίζω ήταν μπήκε χωρίς να είναι τόσο πρωτεύων. Επί του παρόντος, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ακραία, θα λέει κανείς, αύξηση. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις κορβέτες που είπες, με τα Spike. Όπως ξέρεις, υπάρχει ιταλική υποψηφιότητα και γαλλική υποψηφιότητα. Δηλαδή το Group Naval. Και η Φρικαντιέρη, ναι. Με την Goldingo Wind και η Φρικαντιέρη βεβαίως με τις κλάσεις Τόχα. Θα σου πω το εξής, στην προσωπική μου εκτίμηση, ότι μην τα βάζουμε όλα στη Γαλλία. Μέχρι τώρα οι Γάλλοι έχουν πάρει πολλά. Συνήθως αποφεύγω να τοποθετούμε επί οπλικών συστημάτων πέραν του σαν ανάλυση, αλλά ξέρω εγώ ως προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, επειδή ξέρεις, η Ιταλία παίζει ρόλο, είναι μην ξεχνάμε χώρα μεσογειακή, παίζει ρόλο στη Λιβύη όπου δυστυχώς σε πολλά πράγματα συνταυτίζεται με τους Τούρκους. Είναι μια χώρα η οποία συμμετέχει σε πάρα πολλές αποστολές, δεν είναι τυχαία. Οι Ιταλοί είναι πανταχού παρόντες, όποια κυβέρνηση και να είναι. Εγώ τουλάχιστον έχω δει από το Αφγανιστάν, το Κόσοβο, παντού. Και ως εκ τούτου θα έλεγα ότι καλό είναι τουλάχιστον να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Μέσα στο Κισεα του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και όπως ξέρεις 1η Μαρτίου ξεκινάνε και οι αιτήσεις τακτικές κρίσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση. Τώρα, αν θα είναι προς την. Πρέπει να δούμε και πόσο κερδίζουμε εμείς επιτέλους κάποια στιγμή. Έτσι. Δηλαδή, είδα και τον κύριο Φολιέρο που είχε έρθει για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, από την Φρικαντιέρη και από τους άλλους, από τους Γάλλους. Ας ελπίσουμε ότι πολλοί καθυστερούν και δεν πρέπει να καθυστερήσουν. Συν της άλλης, το θέμα της αντιπυραυλικής άμυνας είναι κορυφαίο όχι μόνο στην Ουκρανία, που συμπληρώνονται 300 ημέρες πολέμου σήμερα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το επιλύσουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πιέσεις. Εσύ ανέφερες την κατάσταση με τους S-300, εγώ σου λέω πέραν του ΝΑΤΟ, πέραν των Αμερικανών και από την οργάνωση των 48 κρατών που στηρίζουν την Ουκρανία, δηλαδή την ομάδα Ραμστάιν, υπάρχουν πιέσεις να φύγουν όλα τα ρωσικά όπλα από την Ελλάδα και από ορισμένες άλλες χώρες. Αυτό το λέω με τα πάση ειλικρίνεια, ότι πρέπει να φύγουν και θα φύγουν κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς. Βέβαια, εγώ είμαι υπέρ του να φύγουν μόνο αν αντικατασταθούν την ίδια στιγμή, το τονίζω, από συστήματα Patriot ή συστήματα γαλλοϊταλικά SAMP-T ή οτιδήποτε άλλο. Όταν λέμε αντικατασταθούν... Κάτι το οποίο μέχρι τώρα φαίνεται ότι δεν έχει γίνει. Δεν ξέρω αν οι δικές σας πληροφορίες είναι ότι έχουν αποδυναμωθεί τα νησιά μας. Πάντως δεν αντικαταστάθηκαν τα άρματα. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ενώπιον του κυρίου Σόλτς στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε ότι τα Μάρντερ πηγαίνουν Εύρο. Όχι στα νησιά. Τα Μάρντερ πράγματι πηγαίνουν Εύρο και στις μηχανοκίνητες ταξιαρχίες, οι οποίες είναι ξέρω εγώ, στο Σουφλί ή είναι ξέρω εγώ, στις Σφαίρες ή στο Διδημότυχο ή ξέρω εγώ, σε άλλες περιοχές, στον Προμαχώνα κλπ. Θεωρώ ότι εκεί πηγαίνουν και έχω δει ότι προς αυτή την κατεύθυνση είναι σίγουρο. Τώρα το ζήτημα είναι τι θα γίνει με τα ΩΣΑΚ, αυτά τα Γκρέτσκο, τα ΣΑ-8, τα οποία είναι παλιά, τι θα γίνει αυτή τη στιγμή με ορισμένα συστήματα αντιαρματικά τύπου Φάγκουτ και Κορνέτ, τι θα γίνει επίσης με τα S-300 που είναι το πιο βασικό. Μην ξεχνάμε αυτά τα S-300, τα θυμάσαι Γιώργο, μας ήρθανε από την περίπτωση της Κύπρου που δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν εκεί. Επί Σιμίτη και Γλάφου Κυρίδη και ήρθαν στην 126 της Μυριαρχίας στο Ηράκλειο. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποια άλλα συστήματα Τόρμι-1 κτλ. Τώρα, λογικά εγώ λέω ότι εφόσον είναι για να αντικατασταθούν και επειδή βλέπω ότι οι πιέσεις είναι τεράστιες, αναφέρομαι στα αντιαεροπορικά και αντιαρματικά συστήματα, πρέπει πάση θυσία να έχουμε εξασφαλίσει το OK είτε από τους Γαλλοϊταλούς είτε από τους Αμερικανούς που αναπτύσσουν παντού συστήματα Patriot, γιατί
παίζει και η Βουλγαρία στο ίδιο με εμάς, γιατί έχει ένα σύστημα S300 πάνω στο Δούναβι, μια πυροβολαρχία, να δούμε και αυτή τι θα γίνει. Παρόμοιες ενέργειες έγιναν με Σλοβακία και Τσεχία, φύγανε για την Ουκρανία οι συγκεκριμένες συστοιχίες, ναι, αλλά την ίδια στιγμή Ολλανδοί, Γερμανοί και Αμερικανοί τα αντικαταστήσαν αμέσως και καλά κάναν και για την Μπρατισλάβα και για την Πράγα. Είναι ένα μείζον θέμα. Τώρα στο θέμα του κ. Φλόρου, κοίταξε, τέταρτο χρόνο έχουν και στο παρελθόν υπάρξει περιπτώσεις. Επειδή από το 1996-97 που γύρισα από το εξωτερικό παρακολουθώ τη διαδοχικά της κρίσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, θα αφήσω το θέμα των υποκλοπών, έτσι το έχετε εξαρτήσει πολύ καλά στο δελτίο σας, πάρα πολύ καλά, αλλά εγώ θα μιλήσω αυτή τη στιγμή ότι ένα τέταρτο χρόνο τον παίρνει συχνά ένας αγεθά, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα από εκεί και πέρα ο αρχηγός της αεροπορίας, ο πτέραχος ο κ. Μπουρολιάς είναι πρώτο χρόνο αρχηγός, συμπληρώνει. Από εκεί και πέρα οι επιτυχημένοι ιδιαίτερα και οι δυο τους, και ο Στέλιος ο Πετράκης ο Ναύαρχος και ο Μπάμπης ο Λαλούσης ο στρατηγός, έχουν κάνει τεράστια δουλειά. Ο κ. Πετράκης στο θέμα των Μπελαρά και ο στρατηγός ο κ. Λαλούσης έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα επί πρακτικής βάσης και γύρισε όλες τις μονάδες του ελληνικού στρατού. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπω ότι επειδή είναι η Ουκρανία, Γιώργο μου, επειδή είναι θέματα που άπτονται, αφήνω τις υποκλοπές, δεν το θίξω εδώ. Υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τις συμμαχίες που έχει κάνει η χώρα μας. Με το γεγονός ότι ο Κώστας Φλόρος είναι γνωστός και στην ατοϊκή διοίκηση και στον Ολλανδό Ναύαρχο και στον αρχηγό των συμμαχικών ενόπλων δυνάμεων και των ενόπλων δυνάμεων, τον στρατηγό Κρίστοφερ Καβόλη, προφανώς και για άλλους λόγους. Στην Ελλάδα, ξέρεις. Και τώρα, ειδικά στο στράτευμα, σε αυτή τη συγκυρία δεν ξέρω αν είμαστε και για μεταβατικές περιόδους. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο ανεκδίκητος Τραμπ, που είχε αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων τον ίδιο αρχηγό, τον Μαρκ Μίλι, τον στρατηγό, που ήταν από τους κορυφαίους και πιο σκληρούς Αμερικανούς στρατηγούς τα τελευταία 20 χρόνια, όταν ήρθε ο Μπάιντεν δεν τον άλλαξε. Έτσι. Και εγώ είμαι υπέρ ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι μακριά κομματικών θέσεων, είναι πάντοτε η θέση μου αυτή. Διότι έτσι πρέπει να είναι ο επαγγελματικός στρατός και έτσι κινούνται οι σύγχρονοι στρατοί του ΝΑΤΟ. Έτσι. Μια θυμία αλήθεια τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι έχω δει από τη λίστα ότι είναι 3-4 υποψήφοι αντιστράτηγοι για τη θέση του κ. Λαλούση μέσα στο Γενάρη-Φλεβάρι, που θα γίνει το Κησέα βέβαια από τον Πρωθυπουργό, και νομίζω είναι και 3-4 αντινάβαρχοι και υπονάβαρχοι υποψήφοι για τη θέση του κ. Πετράκη. Πάντως και οι δύο, το τονίζω, επειδή και καθηγητοί με είχαν προχρόνων και όχι μόνο, είναι εξαίρετοι αξιωματικοί, αλλά συμπληρώσαν 3 χρόνια στις συγκεκριμένες θέσεις του ΓΕΣ και του ΓΕΝ. Μάλιστα. Κύριε Δρόγο, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο. Να είστε καλά. Καλά, χαρά μου, Γιώργο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.